Οργή, αγανάκτηση και απογοήτευση προκάλεσαν ανακοινώσεις των νέων χαλαρώσεων στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων στους επηρεαζόμενους τομείς. Οι ιδιοκτήτες σχολοχωρού, φροντιστηρίων και γυμναστηρίων φωνάζουν ότι οι χαλαρώσεις είναι δωρονάδωρο για αυτούς, αφού είναι ασύμφορη επαναλειτουργία των επιχειρήσεών τους. Προσβλέπουμε και αναμένουμε την οικονομική στήριξη από το κράτος, καθώς τα νέα μέτρα ισοδυναμούν με αναστολή εργασιών. Οι ιδιοκτήτες των σχολών χορού αναφέρουν ότι η λειτουργία των σχολών με μόνο ένα ή δύο άτομα ουσιαστικά καθιστά κοστοβόρα τη λειτουργία τους. Μάλιστα, τονίζουν ότι λαθασμένα τα πρωτόκολλα για επαναλειτουργία τους δημιουργούνται από τον ΚΟΑ, αφού ποτέ δεν υπάγονται σε αυτόν. Έντονη αντίδραση υπάρχει και από τους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων που κάνουν λόγο για άνηση μεταχείριση. Διότι δεν υπάρχουν δύο ειδών, δύο κατηγορίες εκπαιδευτηρίων και εκπαιδευτικών. Δηλαδή, τη πρωινή και τη απογευματινή φοιτησή είναι παιδιά ενός κατώτερου θεού, οι φροντιστήριοι όχι. Ό,τι αξιόλογο έργο προσφέρει η πρωινή φοιτησή, προσφέρουμε και εμείς. Το έναν προς έναν δεν λειτουργεί γιατί το κόστος είναι τεράστιο. Άρα είναι κάτι το οποίο θα υπομειστεί προφανώς ο γονέας. Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι από τις 8 Μαρτίου ο αριθμός των μαθητών στις τάξεις στο φροντιστήριο θα μεγαλώσει. Ωστόσο, ούτε αυτό φαίνεται να αφήνει ικανοποιημένους στους ιδιοκτήτες φροντιστηρίων. Το έναν προς έναν είναι το ίδιο και για το αν υπάρξουν 4 άτομα μέσα. Τα δεδομένα μας είναι τα ίδια. Δηλαδή, αν υπάρχουν 5 άτομα σε μια αίθουσα, θα πρέπει πάλι να διαχωριστεί το τμήμα. Οι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ζητούν να λειτουργήσουν βάσει των πρωτοκόλων που ίσχυαν και το Σεπτέμβριο και προνοούσαν συγκεκριμένο αριθμό παιδιών αναλόγως του χώρου. Ενώ αν δεν γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους, προειδοποιούν ότι θα λάβουν πιο δραστικά μέτρα. Πάντως, ο Υπουργός Παιδείας φαίνεται να αντιλαμβάνεται τις ανησυχίες τους. Αντιλαμβανόμαστε φυσικά ότι είναι πολύ περιοριστικός ο κανόνας που ισχύει για να επιτρέπεται η λειτουργία σε ομάδες ένας προς έναν. Ελπίζω ότι στην επόμενη φάση θα καταστεί δυνατόν να εξασφαλιστεί η πλήρη λειτουργία τους. Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων που κάνουν λόγο για περιορισμό των υπηρεσιών που μπορούν να προσφέρουν. Αρκετά γυμναστήρια τα οποία προσφέραν υπηρεσίες γυμναστικής με το παραδοσιακό membership όπως το γνωρίζουμε. Σαφώς δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν. Ενώ την ίδια ώρα τονίζουν ότι αυτό που ανακοινώθηκε χθες δεν συνεπάγεται με ουσιαστικό άνοιγμα των γυμναστηρίων. Αυτό που έχει ανακοινωθεί χθες είναι η δυνατότητα παροχής προσωπικής εκγύμνασης, όχι μόνο σε εξωτερικούς χώρους, αλλά και σε κλειστούς χώρους. Οι ιδιοκτήτες γυμναστηρίων ζητούν όπως από τις επόμενες χαλαρώσεις να υπάρξει επαναλειτουργία των γυμναστηρίων με συγκεκριμένα πρωτόκολλα, αντίστοιχα με αυτά που ίσχυαν από τον Ιούνιο μέχρι και τον Νοέμβριο που βρίσκονταν σε λειτουργία. Κανονικά συνεχίζεται η εμβολιαστική διαδικασία.